Πολιτείες και ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύουν τρομοκράτες συμπεριλαμβανομένων μελών της γκουλενιστικής τρομοκρατικής ομάδας, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το Σάββατο, μόλις μία ημέρα πριν από την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει η dailysabah.com. Ποιος τους προστατεύει τώρα? Κυρίως η Ελλάδα. Τρέχουν στην Ελλάδα, τρέχουν στην Ευρώπη. Πάντα έτρεχαν εκεί. Ζουν στη Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Αγγλία και Αμερική. Και η Αμερική κρύβει αυτόν τον άνθρωπο, τον αρχηγό του ΦΕΤΟ Φετουλάχ Γκιουλέν. Ποιος τον κρύβει? Ο πρόεδρος Τζον Μπάιντεν τον κρύβει. Τους έδωσαν μια τεράστια επαυλή στην Πενσιλβάνια, όπου μένει αυτός ο άνθρωπος. Αν με ρωτήσετε πού είναι το αρχηγείο των τρομοκρατών, αυτό σας λέω αυτή τη στιγμή, είπε ο Ερντογάν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την επίσκεψή του στο Ουσμπεκιστάν, όπου συμμετείχε στην ένατη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Η ΦΕΤΟ και ο ηγέτης της, που εδρεύει στις ΗΠΑ, Γκιουλέν, ενορχίστρωσαν το πραξικόπημα στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου του 2016, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 251 άτομα και τραυματίστηκαν 2.734. Η ΦΕΤΟ βρισκόταν επίσης πίσω από μια μακροχρόνια εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος, διεισδύοντας σε τουρκικούς θεσμούς, ιδιαίτερα στον στρατό, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, σύμφωνα με τον Ερντογάν. Ένας μεγάλος αριθμός γκουλενιστών έχει ήδη καταλήψει τη χώρα πριν από την απόπειρα πραξικοπήματος, αφού οι Τούρκοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνες για άλλες κατηγορίες εναντίον της ομάδας. Παρά τα αιτήματα έκδοσης της Τουρκίας και τις διμερείς συμφωνίες, πολλά μέλη της ΦΕΤΟ εξακολουθούν να απολαμβάνουν ελευθερίας σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 2016, η Τουρκία ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των μελών της ΦΕΤΟ στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ζει ο ηγέτης της ΦΕΤΟ Γκιουλέν, είναι ο στόχος των περισσότερων αιτημάτων έκδοσης. Η Τουρκία έχει στείλει μέχρι στιγμής πολλά αιτήματα έκδοσης του Γκιουλέν στην Ουάσιγκτον, αλλά μικρή πρόοδος έχει παρατηρηθεί στην έκδοσή του. Ο Γκιουλέν, ο οποίος έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1999, σήμερα ζει σε μια πολυτελή κατοικία στο Σάιλοσμπεργκ της Πενσιλβάνια, αυτοεξόριστος. Δεν εγκαταλείπει ποτέ το βαριά φυλασσόμενο συγκρότημα, αλλά συχνά δίνει συνεντεύξεις σε ξένες τηλεοπτικές εκπομπές και έντυπα. Η Άγκυρα ζήτησε επίσημα την έκδοση του Γκιουλέν στις 19 Ιουλίου του 2016 και από τότε πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στέλνοντας εκατοντάδες φακέλους γεμάτους στοιχεία που εμπλέκουν τον Γκιουλέν και το ΦΕΤΟ στην απόπειρα πραξικοπήματος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.